Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Η έννοια της δημοκρατίας αποτελεί διαχρονικά για το σύγχρονο ελληνικό αστικό κράτος έναν βασικό ιδεολογικό μανδύα κατά από τον οποίο προσπαθεί να κουκουλώσει στα μάτια των εργαζομένων και της νεολαίας τις τεράστιες κοινωνικές αντιθέσεις που διαρκώς οξύνονται στα πλαίσια της καπιταλιστικής κοινωνίας, χαλώντας έτσι και τη δημοκρατική βιτρίνα πίσω από την οποία κρύβεται το πραγματικό πρόσωπο της δικτατορίας του κεφαλαίου. Δηλαδή της εξουσίας μιας ισχνής μειοψηφίας στο σύνολο του πληθυσμού, η οποία κατέχει την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και που καμία σχέση φυσικά δεν θα μπορούσε να έχει με την εξουσία των πολλών, του λαού, όπως διατείνονται οι σύγχρονες αστικές δημοκρατίες. Έτσι λοιπόν, και για το αστικό σχολείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία η διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς στις αξίες της αστικής δημοκρατίας, που δίνουν μια επίφαση ισότητας και ισονομίας, καλλιεργώντας ταυτόχρονα και αντιδραστικά αντανακλαστικά εναντίον ιδεών που θέτουν υπό αμφισβήτηση τον δήθεν δημοκρατικό της χαρακτήρα και αποκαλύπτουν την καμουφλαρισμένη εκμεταλλευτική φύση της ταξικής κοινωνίας. Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην ιστορία της εκπαίδευσης, θα δούμε ότι η σημαία της δημοκρατίας υψώθηκε από το αστικό κράτος ούκο λίγες φορές, προκειμένου να καταπολεμηθούν, ακόμα και με τον πιο άγριο τρόπο, οι πιο ριζοσπαστικές επαναστατικές αντιλήψεις εντός του εκπαιδευτικού χώρου. Σήμερα, βέβαια, μπορεί να πει κάποιος ότι όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν, σε άλλες εποχές που κυριαρχούσαν διχαστικές λογικές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι η ιδεολογική παρέμβαση του αστικού σχολείου, προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες, δεν διεξάγεται σήμερα με τους ίδιους ακριβώς όρους που συναντάμε τη δεκαετία του 50, για παράδειγμα. Σήμερα η άκρατη προγονοπληξία, ο φιλετισμός και ο ομός αντικομουνισμός έχουν δώσει πλέον τη θέση τους σε πιο κοσμοπολίτικες ή και μεταμοντέρνες διατυπώσεις. Οι επίσημες, βέβαια, κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης των φιλελεύθερων και δημοκρατικών αξιών για την εκπαίδευση, που συνοδεύονται και με πακτολό χρημάτων για την υλοποίησή τους, αντιεπιστημονικά και ανιστόρητα, κάτω από την ταπέλα του ολοκληρωτισμού, τσουβαλιάζουν τον κομμουνισμό πλάι στο τέρας του ναζισμού ως αντιδημοκρατικό και ανελεύθερο καθεστώς. Στόχος, βέβαια, είναι να κρυφτεί ο ένας και μοναδικός ολοκληρωτισμός, αυτός του νόμου του κέρδους των λίγων, που υπηρετείται πιστά τόσο σε συνθήκες αστικής δημοκρατίας, όσο και σε αυτές των φασιστικών ναζιστικών καθεστώτων. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω σημερινές κατευθύνσεις, τότε τα όσα πρόσταζε το Υπουργείο Παιδείας διαστόματος Κωνσταντίνου Τσάτσου, όταν αυτός εισηγούταν το 1949 την ένταξη στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου του μαθήματος αγωγής του πολίτου, τη σημερινή μας δηλαδή κοινωνική και πολιτική αγωγή, περί των αξιών της δημοκρατίας που πρέπει να αντιτάξουν οι εκπαιδευτικοί ως το βασικό εθνικό αφήγημα απέναντι στις κομμουνιστικές ιδέες, γιατί ο κομμουνισμός, όπως έλεγε, δεν καταπολεμείται με άρνηση μόνον, αλλά χρειάζεται και αντίθετον θέση, αφού στα ζωντανά και πνευματικώς ανήσυχα παιδιά γεννιόνται μέσα των ερωτήματα, ή τα όσα τόνιζε ο γέρος της Δημοκρατίας, Γιώργης Παπανδρέου, το 1965, με την απειλητική εγκύκλιο 10-10 που αποστέλει ο ίδιος στους εκπαιδευτικούς της χώρας, τονίζοντάς τους με κεφαλαία γράμματα ότι ο κομμουνισμός είναι εχθρός της δημοκρατίας και του έθνους, ίσως και να μην πρέπει τις σημερινές κατευθύνσεις, δηλαδή, να τα θεωρούμε και τόσο ξεπερασμένη ρητορία του 50 και του 60. Όπως και τότε όμως, έτσι και στις μέρες μας, το ερώτημα που από την ίδια τη ζωή μπαίνει αμήλικτο και στριφογυρίζει στα μυαλά μαθητών και συναδέλφων, δεν μπορεί να είναι άλλο από το δημοκρατία τελικά από ποιους και για ποιους. Κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μας, το αστικό σχολείο δεν μπορεί και δεν θέλει να απαντήσει. Στην εκπαιδευτική βαθμίδα του Δημοτικού, η έννοια της δημοκρατίας ως πολίτευμα εισάγεται στο αναλυτικό πρόγραμμα για πρώτη φορά μέσα από το μάθημα της ιστορίας της Δέλτα Τάξης. Η πρώτη αναφορά γίνεται συγκριτικά με τα προηγούμενα πολιτεύματα της αρχαϊκής περίοδου που προηγήθηκαν του Δημοκρατικού, δηλαδή της Βασιλείας, της Αριστοκρατίας, Ολιγαρχίας και της Τυραννίας. Η διαδοχή των πολιτευμάτων, τα οποία αποτυπώνονται με μελανά χρώματα ως άδικα, ανελεύθερα ή έστω πιο ελαττωματικά σε σχέση με τη δημοκρατία, προβάλλει λίγο πολύ και σωστά θα πούμε εμείς, πέρα από τις όποιες ελλείψεις που δεν είναι του παρόντος να αναλύσουμε, ως προϊόν ενδοκοινωνικών συγκρούσεων στη βάση των οικονομικών μεταβολών της κοινωνίας και της αύξησης του πληθυσμού, που γεννούν και την ανάγκη για διαφορετικού κάθε φορά τρόπου διοίκησης. Κάπως έτσι λοιπόν παίρνει τη σκυτάλη από τους τυράννους η δημοκρατία, το καλύτερο πολίτευμα, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο, αφού την εξουσία δεν την έχει πλέον ο ένας ή οι λίγοι, αλλά οι πολλοί. Δηλαδή ο λαός, ο οποίος και αγωνίστηκε για να την εκαθιδρύσει, όπως διαβάζουμε.
Αυτό όμως που δεν δίνεται στα παιδιά μας να συλλάβουν μέσα από τη διαδικασία αλλαγής των πολιτευμάτων είναι η απόδοση των πραγματικών χαρακτηριστικών της τότε ανθρώπινης κοινωνίας, η οποία έχει προπολού διαιρεθεί σε δύο βασικά αντίπαλα στρατόπεδα, τους δούλους και τους δουλοκτήτες, με τους πρώτους να αποτελούν πλέον την πολυπληθέστερη και κύρια παραγωγική δύναμη της δουλοκτητικής κοινωνίας, αλλά την ίδια στιγμή να θεωρούνται κάτι περισσότερο από ζώο και λιγότερο από άνθρωπο. Τα αντράποδα, όπως αναφερόταν σε αυτούς ο Θουκυδίδης. Και φυσικά χωρίς να έχουν κανένα απολύτως πολιτικό δικαίωμα. Για κάθε στρατόπεδο φυσικά ισχύει με διαφορετικό τρόπο το τι είναι ωφέλιμο, βλαβερό, δίκαιο ή άδικο. Στο σχολικό βιβλίο όμως η εμφάνιση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην αρχαϊκή Αθήνα του Κλισθένη όχι απλά είναι απαλλαγμένη από τις πραγματικές ταξικές της διαστάσεις ως το πολίτευμα που επιδίωξε να θεμελιώσει μια μερίδα δουλοκτητών έναντι μιας άλλης και όχι γενικά ο λαός, αλλά εμφανίζεται και να παίζει το ρόλο της άμβλυνσης των κοινωνικών αντιθέσεων, αφού όπως διαβάζουμε οι Αθηναίοι δεν χωρίζονταν πια σε πλούσιους και φτωχούς. Διαχωρισμός που στο βιβλίο ανορθολογικά αποδίδεται μόνο στα προηγούμενα πολιτεύματα. Καθώς επίσης και ότι είχαν όλοι ίσα δικαιώματα. Κάτι που ειδικά κατά την πρώτη δημοκρατική περίοδο δεν κατοχυρώνεται ούτε τυπικά για τους πιο φτωχούς ελεύθερους πολίτες, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς, ακόμα και όταν αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγεσθε, είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν όλη μέρα προκειμένου να επιβιώσουν και να αποδώσουν τους φόρους τους στο κράτος, χωρίς να τους περισσεύει προφανώς χρόνος για ανασχόληση με τα κοινά, ενώ πολιτικά δικαιώματα δεν κατοχυρώθηκαν ποτέ για τις γυναίκες καθ' όλη τη διάρκεια της περίφημης Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Το ίδιο μοτίβο του «ένα κράτος δίκαιο για όλους» συναντάμε και στο κεφάλαιο για τη δημοκρατία του Περικλή, όπου το πολίτευμα θεωρείται πως περνάει και την πιο ολοκληρωμένη φάση του. Και ενώ διακηρυγμένος στόχος του βιβλίου του δασκάλου είναι οι μαθητές μέσα από την τριβή τους με το μάθημα της ιστορίας να εκπαιδευτούν ώστε να αποφεύγουν την αυθαίρετη συναγωγή απόψεων, το βιβλίο τελικά κάνει ακριβώς αυτό, όταν για παράδειγμα διαβάζουμε πως οι Αθηναίοι και τα μικρά παιδιά μαζί ήταν χαρούμενοι άνθρωποι που χαίρονταν τη ζωή τους. Ασχέτως βέβαια αν αναφερόμαστε σε εύπορους ή φτωχούς, άνδρες ή γυναίκες, ελεύθερους ή δούλους, παιδιά δουλοκτητών ή παιδιά δούλων, τα οποία αποκτούσαν και την ιδιότητα του σκλάβου με το που άνοιγαν τα μάτια τους. Αλλά και όταν διαβάζουμε ότι η ζωή των δούλων της Αθήνας σε σύγκριση με άλλες πόλεις ήταν η πιο καλή, ώστε το δίθεν ευζήν των δούλων να πιστωθεί στο δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα είχαν να μας πούν γι' αυτό αν το άκουγαν οι περίπου 20.000 δούλοι, οι περισσότεροι προερχόμενοι από τα μεταλλεία του Λαβρίου, την κύρια και πιο βαριά ατμομηχανή της αθηναϊκής οικονομίας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια αυτού του χρυσού 5ου αιώνα αποδρούν από την Αθήνα για να γλιτώσουν τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και καταλήγουν να πουλήσουν τους εαυτούς τους σε δουλοκτήτες της Θήβας. Το ενδιαφέρον βέβαια εδώ δεν είναι να εντοπίσουμε σε ποια πόλη είχε μικρότερη αξία η ζωή του δούλου, αλλά ότι ο αριθμός μόνο των 20.000 δούλων από τους συνολικά περίπου 100.000 την εποχή εκείνη είναι ίσως με τα 2/3 του ενήλικου πληθυσμού που κατέχει πολιτικά δικαιώματα. Περίπου δηλαδή 30.000 Αθηναίοι κατέχαν πολιτικά δικαιώματα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία των Πολλών, στη Δημοκρατία της Πλειοψηφίας, στη Δημοκρατία της Εξουσίας του Λαού, όπως φροντίζει διαρκώς το βιβλίο να μας υπενθυμίζει, χωρίς να μπορεί να συγκρατηθεί, να προχωρήσει και σε αλματώδεις ταυτίσεις με τη σημερινή μας αστική δημοκρατία. Η ιστορική διαδρομή της δημοκρατίας, όπως είναι φυσικό, θα επανεμφανιστεί αργότερα κατά τη διδασκαλία της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στην έκτη δημοτικού, ως προϊόν ιδεολογικών ζυμώσεων εντός επαναστατικών κύκλων των αστών που ξεκινούν με το ξέσπασμα της Αμερικανικής και Γαλλικής Επανάστασης, οι οποίες σταδιακά σβήνουν τα προνόμια της μοναρχίας, ενισχύοντας το θεσμό του κοινοβουλευτισμού και τη διεύρυνση των πολιτικών δικαιωμάτων. Επίσης, προχωρούν στη διακήρυξη θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας, της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας, που θεωρούνται οι βάσεις των σύγχρονων δημοκρατιών. Το ίδιο το περιεχόμενο του σχολείου, βέβαια, δεν βοηθάει τους μαθητές να αντιληφθούν ότι με τις επαναστάσεις αυτές απελευθερώνονται μεν μεγάλες δυνατότητες της κοινωνικής εξέλιξης, όμως ταυτόχρονα εγκαινιάζεται και μια νέα εποχή εκμετάλλευσης που κρατά μέχρι και τις μέρες μας. Της εκμετάλλευσης δηλαδή των πολλών μισθωτών παραγωγών του πλούτου από μια μειοψηφία, δηλαδή την αστική τάξη, που συνταγματικά πλέον ιδιοποιείται αυτόν τον πλούτο και τον αξιοποιεί με βάση τα δικά της συμφέροντα, τα οποία και διαφυλάσσονται από το δικό της τώρα πια κράτος. Κρίκος των αστικών επαναστάσεων αυτών είναι και η ελληνική του 1821. Στον ταραγμένο 20ο αιώνα, η δημοκρατία εμφανίζεται να περνά περιπέτειες με την άνοδο των φασιστικών καθεστώτων, που φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου,
Ενώ στο μετεμφυλιακό ελληνικό αστικό κράτος των εκτελέσεων, των βασανισμών, των ξερονησιών, αποδίδεται η συνεπής προσπάθεια όλων των αστικών δυνάμεων για αποκατάσταση της δημοκρατίας και σύνδεσης με τη Δύση. Μάλιστα, στην προσπάθεια του βιβλίου να εμφανιστεί μια ορίμανση των δημοκρατικών θεσμών του αστικού κράτους, γίνεται και μια λαθροχειρία που θέλει τις γυναίκες να ψηφίζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις εκλογές του 1953, τη στιγμή που η γυναικεία ψήφος έχει πέσει ήδη στις κάλπες των απελευθερωμένων από τον Ελλάς περιοχών κατά την ναζιστική κατοχή και αργότερα στις περιοχές που ήλεγχε ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας, σε μια περίοδο που η όξυνση της ταξικής πάλης στη χώρα μας δημιούργησε πρωτόγνωρες για τα ελληνικά δεδομένα συνθήκες ουσιαστικής, μαζικής, ενεργητικής συμμετοχής του λαού σε πρωτόλιους θεσμούς της λαϊκής εξουσίας. Η αστική δημοκρατία, τέλος, αποκαθίσταται οριστικά με την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, περνώντας και στην πιο όρημη φάση της. Εδώ είναι που αποθεώνονται στα βιβλία οι στρατηγικές επιλογές της ελληνικής αστικής τάξης για ολοκληρωτική ένταξη της χώρας στους εμπειραλιστικούς μηχανισμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμφανίζεται στα βιβλία μια επίπλαστη ευημερία που τάχα αγκαλιάζει όλη την κοινωνία και η οποία αποδίδεται στην ομαλή δημοκρατική λειτουργία του κράτους. Και ενώ είναι αναπόφευκτη η παραδοχή των βιβλίων ότι ο τροχός της κοινωνικής εξέλιξης από την φεουδαρχική στην καπιταλιστική κοινωνία κύλησε προς τα εμπρός με το αίμα και τις θυσίες των αστών και των κατώτερων στρωμάτων, κάνοντας κουρελόχαρτα στην ουσία τους άδικους και αδιαπραγμάτευτους ως τότε υπέρτατους νόμους των βασιλιάδων, δηλαδή με την ταξική πάλη, χωρίς φυσικά να λείπει η δαιμονοποίηση της επαναστατικής βίας κατά τη Γαλλική Επανάσταση που αναφέρεται ως τρομοκρατία στα βιβλία. Την ίδια στιγμή, αυτή η δυνατότητα να ανατραπεί δηλαδή το υπάρχον εκμεταλλευτικό σύστημα αφαιρείται για τους σημερινούς λαούς που βλέπουν τα διέξοδα της καπιταλιστικής κοινωνίας να ορθώνονται με ολοένα και πιο βάρβαρο τρόπο ακόμα και στις πιο προηγμένες δημοκρατίες. Γι' αυτό και τα βιβλία φροντίζουν διαρκώς να μας υπενθυμίζουν τις υποχρεώσεις των πολιτών απέναντι στο κράτος, το οποίο οφείλουν να προστατεύσουν με κάθε τρόπο μπροστά στη βίαιη κατάλυση του συντάγματος. Τι λόγο έχει όμως ένας λαός να ανατρέψει ένα κράτος δικαίου? Για να απαντήσουμε στο ερώτημα, χρειάζεται να θέσουμε ένα νέο. Μπορεί το αστικό κράτος να αποτελέσει ένα πραγματικά δημοκρατικό κράτος δικαίου για όλους? Και αν τα παραπάνω αποτελούν αναζητήσεις τις οποίες μπορεί να καταλήξει αλλά και να δώσει απαντήσεις σχετικά πιο εύκολα ένας μαθητής ή εκπαιδευτικός που βλέπει ότι σήμερα για την κοινωνική δικαιοσύνη δεν αρκεί απλά το καθολικό δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεστε κάθε 4 χρόνια σε μια κοινωνία που οι ανάγκες της κερδοφορίας των λίγων μετατρέπουν σε πραγματικό γολγοθά την ικανοποίηση των αναγκών για τους πολλούς, τότε το σχολείο παίζει ένα ακόμα χαρτί που από ό,τι φαίνεται θα διαδραματίσει και ενισχυμένο ρόλο στα νέα αναλυτικά προγράμματα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες δημοκρατικής επίφασης. Αυτό των ατομικών δικαιωμάτων. Το αφήγημα στην ουσία εδώ είναι ότι πράγματι ζούμε σε έναν κόσμο με πολλές αδικίες που δεν αλλάζουν και εύκολα, όμως ορισμένα κακώς κείμενα της κοινωνίας που αφορούν ρατσιστικές και άλλες μυσαλόδοξες διακρίσεις με βάση το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό κτλ., μπορούμε και πρέπει να τα αλλάξουμε. Εγγυητής τόσο για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των πολιτών, όσο και για την περιφρούρηση των ατομικών τους δικαιωμάτων, μπορεί να είναι μόνο ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Στην ουσία, με αυτόν τον τρόπο, το αστικό κράτος επιδιώκει να συσκοτήσει την ταξική καταπίεση που ασκεί καθημερινά σε όλους τους εκμεταλλευόμενους της κοινωνίας, ανεξαρτήτως της καταγωγής, της θρησκείας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού τους. Επιδιώκοντας να εμφανιστεί ως κράτος προστάτης όλων και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, των μειονοτήτων κτλ. Ότι πολεμάει σκοταδιστικά φαινόμενα όπως το ρατσισμό, την ξενοφοβία, το μισογυνισμό, τα οποία όμως είναι καταδικασμένοι να τα γεννάει και να τα αναπαράγει η ίδια η φύση του εκμεταλλευτικού συστήματος. Και εδώ αξίζει να αναρωτηθεί κανείς, γιατί 2 αιώνες και μετά τις αστικές επαναστάσεις και τις διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι δημοκρατίες δεν κατάφεραν όχι απλά να εξαλείψουν αυτά τα φαινόμενα, αλλά ίσα-ίσα βλέπουμε τις αποτροπιαστικές τους πράξεις όλο και πιο συχνά, ειδικά σήμερα που υποτίθεται η δημοκρατία είναι πιο ενδυναμωμένη από ποτέ. Κάπως έτσι λοιπόν το αναλυτικό πρόγραμμα του Δημοτικού επιδιώκει να εμφανίσει την αστική δημοκρατία ως το πιο δίκαιο πολίτευμα και σύστημα αξιών που εγγυάται την ελευθερία και την ισότητα όλων των πολιτών, προχωρώντας μάλιστα και σε συγκρίσεις με το δικτατορικό πολίτευμα, που μάλλον σύγχυση προκαλούν στους μαθητές μας, όταν για παράδειγμα καλούνται να επιλέξουν μέσα από τις δραστηριότητες των βιβλίων σε ποιο από τα 2 πολιτεύματα απαγορεύονται από τον νόμο οι απεργίες και οι συγκεντρώσεις,
με 9 στις 10 απεργίες σήμερα στη Δημοκρατία, να βγαίνουν παράνομες από την ανεξάρτητη δίθεν δικαιοσύνη. Ή σε ποιο πολίτευμα επικρατεί η λογοκρισία και η παραπληροφόρηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με τα fake news τώρα, για παράδειγμα, για τον πόλεμο, να δίνουν και να παίρνουν. Με το κατέβασμα από διαδικτυακές πλατφόρμες που εμφανίζονται και με πιο δημοκρατικό προφίλ, όπως το YouTube, τραγουδιών που μιλάνε για τον πόλεμο, για την εκμετάλλευση, για τον φασισμό, άλλων ιστορικών ντοκουμέντων από την αντιφασιστική νίκη των λαών, ή πρόσφατα το κατέβασμα της συνέντευξης μέλους του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Όλα τα παραπάνω, βέβαια, που αναφέραμε, δεν σηματοδοτούν μια εκτροπή της δημοκρατίας. Άλλωστε, τα ίδια ακριβώς ισχύουν και στις αστικές δημοκρατίες όλων των χωρών και υπηρετούνται διαχρονικά από αστικές κυβερνήσεις κάθε απόχρωση. Απλά φανερώνουν πως όσο το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα της εξουσίας μιας χούφτας καπιταλιστών παλεύει να επιβιώσει, τόσο τα δημοκρατικά προσχήματα θα καταραίουν σαν τραπουλόχαρτα και στη θέση τους θα φανερώνεται το πραγματικό αποκρουστικό πρόσωπο της δικτατορίας του κεφαλαίου. Σήμερα, κάθε καλοπροαίρετος εκπαιδευτικός μπορεί και πρέπει να πάρει θέση στον αγώνα για την αποκάλυψη των ψευδεπίγραφων δημοκρατικών κελευσμάτων των εκμεταλλευτών μας, αλλά και στον αγώνα για την ανάδειξη των δυνατοτήτων της πραγματικής δημοκρατίας στον 21ο αιώνα, που αντικειμενικά μπορεί να εκφράσει τα συμφέροντα της εκμεταλλευόμενης πλειοψηφίας, δηλαδή την εξουσία της εργατικής τάξης, που μπορεί να πάρει σάρκα και οστά μέσα από την πάλη για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον ομιλητή Δημήτρη Βεργάκη.